Φαίνεται ότι προκαλεί ενδιαφέρον η στάση του ΚΚΕ, αλλά όμως δεν απαντάει κανένας με επιχειρήματα στη δική μας θέση. Κανένας. Παρά μόνο αν έχουν θυχτεί. Θα ξεκινάω έναν. Κύριε Κουντσάκο, το Ισραήλ, που είναι και ο αγαπημένος ο σύμμαχος όλων, δεν έχει περιορισμούς, κανένας. Η Ιρλανδία, που την είχατε σαν πρότυπο ανάπτυξης, έχει περιορισμούς. Μια και μιλήσατε για μεγέθη. Το Ισραήλ είναι ανάποδα τα νούμερα. Η διασπορά είναι μεγαλύτερη από όσους είναι μέσα. Και λοιπόν... Και μα αυτό φυλάγεται. Όταν εσείς λέτε ότι έχουμε δύο Ελλάδες και ότι είναι 10 εκατομμύρια μέσα και 10 έξω. Αυτό δεν λέτε. Άρα, δηλαδή, πότε θα αλλάξετε, όταν αλλάξει η ισοπαλία και πάει, δηλαδή, φύγει πιο μπροστά ή τέτοια. Επομένως, αυτό δεν στέκει. Και δεύτερο, γιατί δεν στέκει ακόμα. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει αποφασίσει γι' αυτό. Και λέει ότι είναι νόμιμο, να το πω έτσι, να υπάρχουν περιορισμοί στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος. Και αυτό δεν εμποδίζει, ούτε παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Αλλά, να πάω για τους εφοπλιστές. Καλά σοβαρολογείτε. Από εσάς δεν το περίμενα. Να λέτε ότι είναι σε άλλες σημαίες, επειδή δεν υπάρχει ναυτική εκπαίδευση. Το καθρέφτη. Εσείς δεν κυβερνάτε όλα τα χρόνια. Τι κάνετε στις ναυτικές σχολές. Ο εξυγχρονισμός δεν μπορεί να γίνει από τον αέρα. Γίνεται από τις κυβερνήσεις. Δέστε τι απαιτούν οι μαθητές των ναυτικών σχολών. Και τι κάνετε. Τίποτα. Δεν υλοποιείτε. Ένα αυτό. Αλλά αυτό που δεν περίμενα ειλικρινά, από εσάς τουλάχιστον, είναι να πείτε ότι φταίνει η ναυτεργάτης. Ξέρετε. Αυτό είπατε. Τα συνδικάτα κλπ. Αυτά είπατε. Αυτά δεν τολμά, το συνδικαλιστικό κίνημα είπατε. Αυτά δεν τολμά να τα πουν ούτε οι εφοπλιστές. Οι οποίοι διώχνουν τους Έλληνες γιατί πρέπει να πληρώσουν συλλογική σύμβαση και παίρνουν Φιλιππινέζους και άλλους με 300 ευρώ το μήνα. Αυτό θέλετε. Οι απάνθρωποι, 15 μήνες, 11, να σκυλοπλήγονται. Για 300 ευρώ το μήνα. Τόσο θέλω να πάνε και τους Έλληνες. Δεν καταργήσατε και εσείς μόνο μου. Ξέρετε τι σημαίνει ναυτικός. Το έχετε ζήσει. Μακριά από την οικογένειά του. Ξέρετε πόσες ώρες δουλεύουν ναυτικοί. 24, άμα χρειαστεί. Και τι πληρώνονται. Ξέρετε ότι πληρώνουν περισσότερη φορολογία στην Ελλάδα. Πήραμε τα στοιχεία. Κάποιος είχε το θάρρος και μας τα έδωσε. Περισσότερη φορολογία πληρώνουν τα πληρώματα, που είναι γύρω στις 20.000, πάνω κάτω, από ό,τι πληρώνουν οι εφοπλιστές. Με αυτό τον αμύθιτο, τον απίστευτο πλούτο. Αυτά είναι για την αυτιλία. Και το επιχείρημα εγώ το είπα για να σας στηρίξω το κριτήριο ότι δεν σημαίνει επειδή είναι ελληνικής καταγωγής ότι στηρίζει και τη χώρα. Γιατί όλοι αυτοί γιατί πάνε σε ξένες σημαίες. Ακόμα και τα δικά σας τα επιχειρήματα να δεχτούμε. Γιατί θέλουνε μεγαλύτερα κέρδη. Και κέρδη μιλάμε απίστευτα. Και ξέρετε, αυτά τα καράβια Έλληνες τα έχουν που τα οδηγούν. Όχι, μην ανοίξουν, θα μιλάμε μέχρι το βράδυ. Λοιπόν, κλείνει εδώ. Τελειώσατε, κύριε Υπουργέ. Τελειώσατε. Ακούστε τώρα, έτσι δεν γίνεται. Δεν ακούγεστε, κύριε Παφίλη. Λέω, επειδή θέλω να κοιτάω αυτόν που μιλάει, μπορώ να. Λέω, έτσι δεν γίνεται αντιπαράθεση. Δεν γίνεται αντιπαράθεση έτσι. Γιατί θα αρχίσουμε να παίζουμε την κολοκυθιά. Θα σου λέω, εγώ θα ψηφίσω ένα εκατομμύριο και εσύ θα λες όχι 400.000, θα σου πω 2 εκατομμύρια. Δυνητικά. Μπορεί να γίνει αυτό. Μπορεί. Ένα δισεκατομμύριο. Ναι, τώρα θα πάρουμε τη στατιστική. Λοιπόν, περιμένετε, λέω ότι ψηφίζεις. Γιατί όποιος κατουράει στη θάλασσα θα βρίξει θαλάτι μετά, λένε η λαϊκή παροιμία. Συνεχίζω, μην απαντάτε. Εγώ σας άκουσα που λέω όλες τις ενστάσεις σας. Λέτε. Και λέω λοιπόν, λέμε εμείς το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, πέρα από αυτό, θα λέτε εσείς να εκλέγονται βουλευτές. Α, ψηφίσουν 1 εκατομμύριο στην Αμερική. Πόσοι βουλευτές θα εκλεγούν. Πόσοι πρέπει. Και από πού θα είναι. Το πρέπει από πού βγαίνει. Στη δημοκρατία, κύριε Παπαδόπουλο.
Και το βασικό. Παρακαλώ, ελάτε κύριε Γρηγοριάδη. Το βασικό. Αυτό το δημοκρατία, ξέρετε, είναι μια καραμέλα που την πιπηλάνε όλοι. Λοιπόν. Ελάτε, σας παρακαλώ. Θα με αφήσει. Λέω λοιπόν. Αλήθεια. Για να απαντάει κανένας. Ένας που δεν έχει κανένα δεσμό με την Ελλάδα. Κανένα. Ποιος είναι ο δεσμός. Νιώθω Έλληνας. Κι εγώ νιώθω αστροναύτης, δεν είμαι. Παράδειγμα λέω τώρα. Για να μην πω για κανέναν άλλον. Τι πάει να πει ότι θα αποφασίζει για το ποια κυβέρνηση θα έχουμε στην Ελλάδα. Αφού δεν έχει κανένα δεσμό με την Ελλάδα. Ούτε έχει έρθει ποτέ. Λέω ακραίες περιπτώσεις. Γι' αυτό βάζουμε ορισμένα κριτήρια που να δείχνουν ότι έχουν μία σχέση με τη χώρα. Και σε τελευταία ανάλυση άλλοι θα ψηφίζουν και άλλοι θα την πληρώνουν την ύφη. Όταν θα παίρνει αποφάσεις η Α ή Β κυβέρνηση, ποιος θα τις πληρώνει. Ο Ζων στην Αυστραλία, θα το πω έτσι. Ο Ζων που δεν έχει κανένα συμφέρον στην Ελλάδα. Στην Αμερική, σε άλλες χώρες. Αυτό πώς το εκτιμάτε εσείς δηλαδή. Και τι θα πείτε στον κόσμο αύριο. Και ξέρετε, αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Και επειδή κάποιος μίλησε ιστορικά, είχε έρθει κάποτε, έγινε χαμός, η μέσα και η έξω, και μετά αποσύρθηκε. Εμείς δεν λέμε να μην ψηφίζουν. Έτσι κι αλλιώς έχουν το δικαίωμα λόγω αίματος. Λέμε να μπουν κριτήρια χαλαρά που αποδεικνύουν ότι έχουν μια σχέση με τη χώρα.